Η επόμενη λέξη είναι ζημιά. 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 Εσύ να τα έχεις κάνει όλα μπουρδέλο κάποια στιγμή, υπάρχει να έχεις κάνει. Ζημιάρα είσαι. Είμαι ώρες-ώρες τρελά γαρμπικιάτσελη και κοπανιέμαι στους τείχους και στις πόρτες. Αυτό, για με την ποδιά όταν μαγειρεύω τρέχοντας να ανοίξω και το πλυντήριο και με φωνάζουν και τα παιδιά και μόνη μου λέω πόσο ηλίθια είσαι, ας πούμε. Αλλά όχι, ζημιά, άρα δεν νομίζω ότι είμαι κατά τα άλλα. Σου έχουν κάνει ζημιά είτε στο αυτοκίνητο, είτε πραγματική, είτε και μεταφορικά ακόμα. Να πεις πω αυτό ήταν ζημιά τώρα που πάθαμε. Λοιπόν, μου ήρθε μια ιστορία με αυτό που δεν την έχω ζήσει εγώ ακριβώς, αλλά ένα βράδυ ο Πέτρος γύρισε στο σπίτι μας στις 3 η ώρα τη νύχτα που είχαμε ένα μαγαζί. Εγώ είμαι στο σπίτι με το γιο μας το Δημήτρη. Ένα μπαράκι κάποια στιγμή. Ναι, είχαμε τους κόκκους καφέ που υπάρχουν ακόμα. Στα Εξάρχεια ήταν αυτό κάπου. Στην Ασκληπίου, ναι. Mm-hmm. Γυρνάει λοιπόν ο Πέτρος και το πρωί μου διηγείται την εξής συγκλονιστική ιστορία. Είχα ένα φιετάκι Τσιγκουατσέντο. Ήταν μαρκαρισμένο έξω από το σπίτι μας. Μέναμε Ασκληπίου και Δαμασκηνού γωνία. Μου λέει ο Πέτρος το πρωί, δεν θα πιστέψεις αυτό που έζησα χθες. Του λέω τι. Μου λέει λοιπόν, άκου. Γυρνάω στο σπίτι στις 3 η ώρα τη νύχτα. Και όπως γυρνάω, βλέπω έναν άνθρωπο μέσα στο αυτοκίνητο. Τσεκάρω ότι είναι οι δικές μας πινακίδες. Και είναι οι δικές μας. Και λέω τώρα τι κάνω. Ένας ξένος είναι μέσα στο αυτοκίνητό μας. Και πάω, μου λέει, και του χτυπάω το τζάμι. Αυτός κατεβάζει το τζάμι και μου λέει, θέλετε κάτι? Και του λέω, φίλε, έχεις μπει στο αυτοκίνητό μου. Α, λέει, συγγνώμη. Ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω. Του λέει, όπως βλέπεις δεν σου έχω κάνει ζημιά. Γι' αυτό το θυμήθηκα, από τη λέξη ζημιά. Ναι, ναι. Και λέει ο Πέτρος, okay, όπως βλέπεις, ούτε εγώ σου κάνω ζημιά. Εντάξει, του λέει, θες να στο κλειδώσω? Ιονέσκο. Ο Πέτρος δεν είχε τα κλειδιά μαζί του και του λέει, ναι, κλείδωσέ το. Καληνύχτα, καληνύχτα. Αυτό ήτανε. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω πώς είναι Ιονέσκο. Ήταν ένας, και μου λέει ο Πέτρος, ήταν ένας κανονικός τύπος σαν και εμένα, δηλαδή ούτε τίποτα. Είσαι ωραίος άντρας, είσαι επιθυμητός άντρας από τα κορίτσια, είσαι και ηθοποιός, έχεις επειδή μη φοβάσαι ρε, μη φοβάσαι στο θείο. Μη φοβάσαι. Έγινες και μικρός μπαμπάς, δηλαδή θέλω να σου πω, είσαι και άτομο που δεν κολώνει. Έχεις δύο παιδάκια. Ναι, έχω δύο παιδάκια που με μεγαλώσανε. Αριστούργηματάκια και δεν σου φαίνεται με τίποτα, δηλαδή αν κάποιος δεν σε ξέρει, δεν στο έχει, ότι έχεις και παιδιά, ότι τα έχεις κάνει όλα. Ναι, και χαίρομαι που τα έχω κάνει όλα σχετικά μικρός. Δηλαδή, τα παιδιά μου τώρα είναι. Ο μεγάλος πάει γυμνάσιο και εγώ γίνομαι τώρα 40 χρονών. Είναι ωραίο. Σε τι ηλικία τα έκανες, δηλαδή? 28 χρονών έγινα μπαμπάς. Και εγώ 25. Ναι. Ναι. Αλλά εγώ έκανα ένα, εσύ έκανες δύο. Έκανα δύο αγόρια, ναι. Να σου πω, στον τομέα, όταν χρειάστηκε να γίνεις μπαμπάς, που ήσουν παντρεμένος, ήσουν παντρεμένος με τη Μητρό. Έμεινε έγκυος και μετά παντρευτήκατε. Παντρευτήκατε, κανονικά ήσασταν και παντρεμένοι. Εκεί τα είδες ζόρικα τα πράγματα? Όχι. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει την ηλικία. Νομίζω ότι όσο πιο νέος τα κάνεις αυτά, τόσο λιγότερο σκέφτεσαι και γι' αυτό τα κάνεις αυτά τα λάθη. Η επόμενη λέξη είναι επεισόδιο. Επεισόδιο μου φέρνει πάντα στο μυαλό το επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς. Που περιμένουμε να βγει, το επεισόδιο τάδε, το επεισόδιο εκείνο. Θυμάσαι ένα δύσκολο επεισόδιο, μια δύσκολη σκηνή, κάτι σε κάποιο επεισόδιο? Νομίζω ότι... Όταν οι γυμνές σου σκηνές, ας πούμε, οι ερωτικές που είχες, ήσουν και μικρούλα, δεν είχες αμηχανία και φόβο. Εγώ νομίζω ότι επειδή ακριβώς είχα μια πολύ περίεργη σχέση με όλο αυτό το θέμα, αυτή η άγνοια του κινδύνου μου επέτρεψε να παίξω σε αυτές τις σκηνές όπως έπαιξα. Γιατί γενικώς δεν έχω καμία συστολή με το γυμνό σώμα. Mm-hmm. Μεγάλωσα πολύ ελεύθερος προς αυτό. Και μέχρι εκείνη την ηλικία δεν είχα συνδέσει το γυμνό σώμα με τη σεξουαλικότητα. Για μένα είναι κάτι πολύ αθώο το γυμνό σώμα και παραμένει. Στην Αθήνα έχεις γεννηθεί? Ναι. Δεν έχω γεννηθεί στην Αθήνα, έχω γεννηθεί στο Παρίσι, αλλά έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Σε ποια περιοχή? Στο Χαλάνδρη. Οι γονείς σου τι δουλειές κάνανε? Ο μπαμπάς μου ήταν αρχιτέκτονας και ζωγράφιζε επίσης και η μαμά μου είχε τελειώσει σχολή καλών τεχνών και έγινε δημοσιογράφος. Κατάλαβες, δηλαδή κατευθείαν εκεί πήγε στο μυαλό μου. Ένα παιδί που μεγαλώνει έτσι με αυτή την ελευθερία και τόσο απενεχοποιημένο σημαίνει ότι οι γονείς του είχαν ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, αλφα. Όχι, αυτό υπήρχε σίγουρα στο σπίτι μας. Δεν λέω ότι δεν μη φανταστείς καμιά χυποκατάσταση καθόλου. Mm-hmm. Πολύ ωραιοθετημένα τα πράγματα, αλλά δεν υπήρχε ότι επειδή ο μπαμπάς μου είναι στο μπάνιο και κάνει μπάνιο, εγώ δεν μπορώ να μπω. Mm-hmm.
Ναι, θέλω να πω ότι διαισθάνθηκα ότι μεγάλωσε όμορφα και από ανθρώπου που ξέραν τι κάνουν με το παιδί. Εντάξει, εκ των υστέρων βέβαια προσδιορίστηκα. Ναι. Τον μπαμπά, όταν είδε την κόρη του ξαφνικά να είναι διάσημη και σεξ σύμπολ, δεν ένιωσε αμήχανα? Δεν μου είπε ποτέ κάτι σχετικό, δεν ξέρω. Ο μπαμπάς μου έφυγε από τη ζωή όταν εγώ ήμουν 26 χρονών. Είχαμε λατρεία με τον πατέρα μου. Και δεν ξέρω, αισθανόμουν πάντα ότι με αποδέχεται πάρα πολύ. Αισθανόμουν πάντα πολύ ελεύθερη μαζί. Έφυγε σε ηλικία? Όχι. Α. 55 πόσο ήταν, γιατί με τις ημερομηνίες δεν έχω και με τις ηλικίες και με αυτά. Αυτό πρέπει να είναι τραύμα τεράστιο. Είναι μια τρομακτική απώλεια, η πιο τρομακτική της ζωής μου και είναι... έχει απαλυνθεί με το χρόνο, αλλά είναι ανεπούλωτη πληγή, νομίζω. Οι γονείς δεν πάβουν ποτέ να σου λείπουν, πιστεύω. Από καρδιά έφυγε ο άνθρωπος? Έφυγε ξαφνικά και δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γι' αυτό. Αλλά έφυγε ξαφνικά. Είναι κάτι που με πονάει και δεν θέλω να το μοιραστώ με όλο τον κόσμο. Για σοβαρό λόγο στο νοσοκομείο έχεις βρεθεί ποτέ? Όταν ήμουν 16 χρονών έπεσα με το ποδήλατο εξαιτίας μιας γατούλας που είπε μπλέχτηκε στις ρόδες μου. Έμεινα ξερή στο δρόμο. Με βρήκαν δύο άγνωστοι κύριοι δηλαδή. Τύψα στο κεφάλι. Τύψα στο κεφάλι, έπαθα διάσηση. Και πονούσε τρομακτικά το κεφάλι μου για δύο μέρες. Θυμάμαι ότι είναι ο χειρότερος πονοκέφαλος που είχα ποτέ στη ζωή μου. Ξύπνησες στο νοσοκομείο δηλαδή? Όχι, με συνέφεραν στη μέση του δρόμου, με ρώτησαν που μένω, τους είπαμε, πήγανε στο σπίτι. Η μαμά μου, αυτή μια αστεία ιστορία, με είδε να φτάνω στο σπίτι με μία Mercedes, με δύο 45 κυρίους κατάχλωμοι, την ώρα που έφτανε από το γραφείο. Προφανώς ναρκωτικά θα σκέφτηκε, ή ναι. Πορνεία ή δεν ξέρω τι. Αδέλφια έχεις? Όχι. Α, είσαι και μοναχοπέδι. Ναι. Και εντάξει, ναι, με πήγαν στο νοσοκομείο και διαγνώστη η διάσταση. Ανέφερες τη γιαγιά σε αυτήν την επίσκεψη στο σχολείο. Με τι ρόλο έχει παίξει αυτή η γιαγιά? Εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 1,5. Διότι η μητέρα μου εξαναγκάστηκε να με γεννήσει. Αυτή η γιαγιά ήταν η μαμά του, Φρέντι. Του Φρέντι, ναι. Χώρισαν όταν ήμουν 1,5. Δηλαδή ουσιαστικά ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, με έφεραν στον κόσμο και είπαν: «Οκ, γεια σου τώρα». Δηλαδή δεν. Και πώς αναλαμβάνει η πεθερά της και όχι η μάνα της έστω? Η μάνα της ήταν μια γλυκύτατη γυναίκα, η άλλη μου γιαγιά, απόλυτα θρήσκα. Δηλαδή, αν είχα μεγαλώσει με τη γιαγιά την άλλη, τώρα θα ήμουν ένα τελείως διαφορετικό πλάσμα, ίσως. Okay. Γιατί όμως δεν αναλαμβάνει, ας πούμε, η μαμά? Η μαμά. Γιατί η μαμά, όταν με γέννησε, ήταν 19,5 χρονών, Θοδωρή. Που σημαίνει ότι όταν χώρισε, ήταν ένα κορίτσι το οποίο είπε: «Τώρα εμένα επιτρέψτε μου να ζήσω, να εργαστώ, να ταξιδέψω, να ερωτευτώ και να κάνω όλα αυτά τα οποία δεν πρόλαβα να κάνω». Εγώ δεν ήθελα να κάνω παιδί. Φρέντι μου, εσύ ήθελες. Πάρ' την κόρη σου, μεγάλωσέ τη. Λέει ο παπάς μου: «Εγώ δεν μπορώ, έχω δουλειές». Λέει ο μάμα μου: «Και εγώ δεν μπορώ, έχω δουλειές». Και αρχίζει αυτός ο διάλογος. Παρούσε η γιαγιά. Και τα χάνει η γιαγιά. Ο πατέρας σου σε τι ηλικία ήταν? Ο παπάς μου ήταν 28, 27, 28. Νέα παιδιά ήταν και οι ίδιοι. Πολύ νέα παιδιά. Πολύ ανώριμα παιδιά, πολύ ανεύθυνα παιδιά. Κακώς έκαναν παιδί. Εσύ αυτά τα έχεις καταλάβει εκ των υστέρων? Μου τα είπαν όταν ήμουν πια 16-17 χρονών. Σε πλήγωσε αυτό? Πάρα πολύ. Σοκαρίστηκα τρομερά. Σοκαρίστηκα τρομερά, θύμωσα πάρα πολύ και με τους δύο. Με τη μαμά πιο πολύ, γιατί στον μπαμπά είχα πάντα μια τεράστια δυναμία, του έδινα άλοθη για τα πάντα. Ο μπαμπάς δεν έφταιγε, μαμά. Εσύ γιατί το έκανες το παιδί, ξέρεις. Ναι. Και νομίζω ότι έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ότι εγώ δεν έκανα ποτέ παιδί. Δηλαδή αυτό μου καρφώθηκε στο μυαλό μου ότι δεν πρέπει να κάνεις παιδί όταν είσαι ανεύθυνος. Και πέρασα όλη μου τη ζωή θεωρώντας ότι ποτέ δεν ήμουν αρκετά υπεύθυνη για να φέρω στον κόσμο ένα παιδί. Η γιαγιά παρόλα αυτά για σένα ήταν σαν μάνα? Τα πάντα. Η γιαγιά ήταν μάνα, πατέρας, γιαγιά, καλύτερη φίλη, στήριγμα, βράχος, όλα. Έλλειμμα αγάπης δεν είχες? Ποτέ. Είχα πλεόνασμα αγάπης. Πλεόνασμα αγάπης. Όταν πέθανε η γιαγιά μου στις 22 Μαρτίου του 1991, τη μέρα της κηδείας της, νομίζω ότι ήταν η μέρα που ένιωσα αυτό που σημαίνει
πλήρης καταράκωση. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να κλαίει και να σπαράζει τόσο πολύ. Είμαι ένας άντρας που ενδιαφέρεται για σένα και θέλω, ας πούμε, να είμαστε ζευγάρι. Mm. Σε τι θα μου κάνει καλό? Διαφήμισε τον εαυτό σου. Είμαι μια γυναίκα που δεν θα σε κάνει να βαρεθείς ποτέ. Η κάθε σου μέρα θα είναι ξεχωριστή. Δεν θα ξέρεις ποτέ με τι διάθεση θα ξυπνήσω. Μπορεί να ξυπνήσω πάρα πολύ χαρούμενη. Μπορεί να ξυπνήσω εκνευρισμένη. Πάντως, δεν θα ξέρεις ποτέ την επόμενη μέρα. Στην ουσία, ξέρεις τι μας λες. Έλα να με ταντέψεις, θα πάθεις την πλάκα σου. Θα πάθεις την πλάκα της ζωής σου, θα περάσεις τέλεια. Έχω απίστευτο χιούμορ, με το οποίο διαχειρίζομαι τις καταστάσεις όλες, ακόμα και την απιστία σου. Δηλαδή, αν με απατήσεις, δεν πρόκειται να φας ούτε βάζω στο κεφάλι, ούτε να σου γκρινιάξω και ούτε να σου κάνω σκηνή. Θα αντιεκδικηθείς? Δεν θα το μάθεις ποτέ όμως. Δεν θα το κάνω για να σε εκδικηθώ, θα το κάνω για δική μου ψυχική ισορροπία. Θα το κάνω δηλαδή για να έρθω εγώ στα ίσα. Για να με εκδικηθείς μέσα σου. Μέσα μου. Εσύ δεν θα το μάθεις ποτέ. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Όταν έχω δουλειά νωρίς, ξυπνώ κατά τις 9, 9 παρά. Όταν δεν έχω δουλειά, θα ξυπνήσω 11. Πιστεύω ότι αν έβαζα σε ερευνητή ψεύδους, θα έκανε τώρα. Όχι, Νίκο. Κάνεις λάθος. Νίκο. Μπορεί να ξυπνήσω και πιο αργά. Έχω και άλλο ποτήρι. Δηλαδή, 3 το απόγευμα λέει ποτέ αυτό. Λάθος. 3 το απόγευμα αυτό σημαίνει Σάββατα. Και Κυριακές που δεν έχω τίποτα να κάνω. Μπορεί να ξυπνήσω, χουζουρεύω στο κρεβάτι ώρες με τα σκυλιά. Αλλά... Θα σας πω κάτι. Ναι. Από πού φαίνεται ότι λες ψέματα? Από πού? Ένας άνθρωπος που ξυπνάει στις 11 ή στις 9 επειδή έχει δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση το βιολογικό του ρολόι να τον αφήσει το Σάββατο να ξυπνήσει στις 3. Θα ξαναξυπνήσει στις 11 και ας μην έχει καμιά δουλειά. Κόλατο, γιατί σε έπιασα. Είδες ότι και εσύ αν ήσουν μαζί μου, μια χαρά θα περνούσες. Να με! Έχω και άλλα προτερήματα όμως. Είχες ποτέ συγγενή φυλακισμένο? Είχα μία φίλη, η οποία μπήκε στις γυναικείες φυλακές της Θήβας για οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Ευτυχώς δεν έμεινε πολύ καιρό, κάποιους μήνες μόνο. Έχεις παίξει χάστο και με άντρα? Mm-hmm. Εσύ βάρεσες πρώτη? Mm-hmm. Και μετά έφαγες το... Την απέφυγα. Πήγαινα... Ξέρουμε και πολεμικές τέχνες δηλαδή. Ναι. Έσκυψες δηλαδή? Έσκυψα, ναι. Ξέρουμε πολεμικές τέχνες και είμαστε και πολύ, κάνουμε πολύ γυμναστική, κάνουμε πιλάτες, κάνουμε γιόγκα, τα κάνουμε όλα και το σώμα έχει ευληγησία και την απέφυγε. Από τις εκπομπές που ήδη υπάρχουν σε όλα τα κανάλια, παντού και τα λοιπά, ποια εκπομπή που δεν έχεις εσύ θα ήθελες να κάνεις? Καθόλου επειδή είμαι σήμερα σε αυτόν τον καναπέ, το Αργά ανέκαθεν ήταν μια εκπομπή που μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί τρελαίνομαι για τα late night shows, τα λατρεύω. Έλα. Θοδωρή, τι είναι αυτό που δεν αντέχεις σε μία γυναίκα και που θα σε έκανε, και τι είναι αυτό αντίστοιχα που θα σε έκανε να ερωτευτείς μία γυναίκα στα πρώτα 5 λεπτά της συνάντησής σας? Καταρχάς, κι εγώ οφείλω να είμαι ειλικρινής, μπας και πάρω κανένα χειροκρότημα. Η ομορφιά είναι κάτι το οποίο πραγματικά, στο οποίο υπακούω. Υπακούς? Υπακούω. Δηλαδή... Πόσο εύκολο το έχετε, ναι. Υπακούω ως είδος, ως ζώο. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πιστεύω γι' αυτό το λόγο έχει δώσει την ομορφιά στις γυναίκες η φύση, για να είναι, να έλκουν τους άντρες. Τι μισώ στις γυναίκες? Ναι. Το δόλο. Όταν δεν είναι straight, όταν δηλαδή λέει άλλο για να πετύχει άλλο, αυτό το πράγμα, και επειδή το καταλαβαίνω κιόλας, γίνομαι ακόμα πιο... Την ηλιθιότητα, την αντέχεις? Όχι, αλλά υπάρχει γοητευτική ηλιθιότητα και υπάρχει και συχαμένη ηλιθιότητα. Υπάρχει ηλιθιότητα με νάζι και έχει μια τρυφερότητα αυτό το πράγμα, και υπάρχει και μια ηλιθιότητα που νομίζει ότι είναι και έξυπνος ο ηλίθιος. Εκεί είναι το πράγμα. Ας τα βράσει. Αν η ομορφιά που είπες δηλαδή συνοδεύεται από μια χαζομάρα, μια βλακία, δεν έχεις να πεις τίποτα με τη γυναίκα αυτή. Τελειώνει δηλαδή το κρεβάτι, σηκώνεστε από το κρεβάτι και δεν μπορείς να ανταλλάξεις ούτε δίφθονγκο. Τι θα κάνεις? Επειδή το έχω καταλάβει πριν από το κρεβάτι ότι είναι ηλίθια, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχω προφασιστεί δουλειά. Το ταξί μαρσάρει από κάτω. Ναι.
από πριν. Λέω, πω δεν έχω και χρόνο τώρα. Ας πούμε. Κατάλαβες, για να είμαι σίγουρος ότι... Θα ήθελες να ξαναμοντρευτείς? Όχι. Παιδί άλλο? Προς το παρόν δεν θέλω. Έχω την κόρη μου. Μ' αρέσει που τα έκανα μικρός. Μ' αρέσει που τα έζησα όπως τα έζησα. Αλλά αυτό το η ζωή που δεν έζησα, πραγματικά σου χτυπάει την πόρτα. Και θέλω να μπω στη διαδικασία να αναπληρώσω ότι όταν οι φίλοι μου γλεντούσαν και εγώ μεγάλωνα παιδιά, να το ζήσω τώρα. Υπάρχουν κάποια τραγούδια μου που δεν τα θυμάμαι ότι τα έχω γράψει. Δηλαδή αυτό είναι ακόμα, είναι ακόμα χειρότερο από το να τα αποποιούμε. Είναι ακόμα χειρότερο. Και στο ραδιόφωνο, στο Σφαίρα, παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Βασίλη του Δημούς που κάνουμε μαζί εκπομπή, που λέγεται Ποίηση και που μου απαγγέλει τραγούδια και καλούμαι να τα αναγνωρίσω. Πολλές φορές λοιπόν δεν τα βρίσκω εγώ και μου λέει «Ηλίθεια, είναι δικό σου τραγούδι». Και εκεί νιώθω πραγματικά ταπεινωμένη. Πόσα έχεις γράψει, τα έχεις μετρήσει? Έχω γράψει γύρω στα 360 τραγούδια. Τι λες, 360 τραγούδια. Αυτά πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Καθόλου. Είναι περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Περίμενα να έλεγες 30. Όχι. 360. Και από αυτά πόσα είναι καψούρικα? Τα 350. Και είναι και εμπνευσμένα από καψούρα? Ω, ναι. Πολλά. Είναι αυτοβιογραφικά τα 9 στα 10, πώς να σου πω. Ειδικά τα δύο από αυτά, θα σου πω και τίτλους. Το «Κάντο αν μ' αγαπάς», ντουέτο Δέσποινα Βανδύ, Θάνος Πετρέλης. Και το «Ποτέ ξανά», πιο πρόσφατο, που έχει πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τα έγραφα και έκλαιγα, δηλαδή τρέχαν τα δάκρυα. Μαλακές, είσαι πολύ νούμερο. Ναι. Τα δάκρυα τρέχανε ποτάμια πάνω στο χαρτί. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο. Ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι, ειλικρινά, από αυτό, ναι. Από αυτό, δεν το λέω με την Καλή. Με αγάπη κι εγώ, το ξέρω με την Καλή. Ναι, το λέω, θα σου πω τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βυθίζεσαι στην εργασία σου. Να παραμυθιάζεις πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Γιατί είναι και η μόνη ελπίδα να παραμυθιαστεί και κανένας άλλος απ' έξω. Μα ναι. Είναι η μόνη. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να γράφεις και να κλαις. Μα κλαις ποτάμια και... Τη μαλακία σου. Ακριβώς, ακριβώς. Και το ζεις εκείνη την ώρα και γι' αυτό και μου γράφουν τα παιδιά στο, οι φίλοι μου στο Twitter. Είσαι κλαψιάρα. Παλιά ήμουνα πιο πολύ. Παλιά έκλαιγα με το παραμικρό. Ξεράθηκα. Εδώ θα σου βγάλω το καπέλο που με άντεξες για 8 μήνες συνεχούς κόπου, κόπωσης, αγωνίας. Δεν ισχύει όμως, γιατί πέρασα καλά. Δεν ισχύει ότι... Περάσαμε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δηλαδή να μου βγάλεις το καπέλο. Ωραία. Πέρασα από, γέλασα πάρα πολύ μαζί σου. Πρέπει να πω ότι την πρώτη φορά που σε γνώρισα και συναντηθήκαμε στη... Δοκιμαστικά, ήταν η δοκιμή μας, αν θυμάσαι. Στη Μεγάλη Βρετανία. Δοκιμάζαμε ο ένας τον άλλον. Ήρθα με όλο το σεβασμό, ναι, ότι έρχομαι να συνομιλήσω και πιθανότατα να συνεργαστώ με τον ιδρυτή της τηλεόρασης, που σαν πρόσωπο άλλοι το μισούν, άλλοι τον αγαπούν και ήθελα να το γνωρίσω. Ήθελες να με αγαπήσεις ή να με μισήσεις? Δεν ήθελα τίποτα να κάνω. Ήθελα να δω. Ήθελες τα λεφτά που θα σου δίνει ο Παναγιωτάκης, δηλαδή? Γενικά, μια συνεργασία. Στις δουλειές είμαι πάντα ανοιχτός. Ναι. Και για τα θετικά και για τα αρνητικά. Είσαι μόνος στις δουλειές ανοιχτός? Έχω ένα καλό, θα σου πω, σαν άνθρωπος που το ξέρω. Εγώ έχεις πολλά καλά, αλλά δεν ξέρω. Ένα θα σου πω. Όταν γνωρίζω έναν καινούριο άνθρωπο, δεν ψάχνω να βρω το πρόβλημά του. Ψάχνω να βρω το καλό του. Υπάρχει πολλοί κόσμος που με το που γνωρίζει κάποιον κατευθείαν βλέπει το πρόβλημα. Και εγώ όταν σε πρότεινε ο Διονύσης ο Παναγιωτάκης, του είπα ότι ρε πούστη μου, αυτός είναι βεντέτα, είναι στάρ. Θα μας κάνει τη ζωή κόλαση, θα θέλει μία ώρα μακιγιάς, θα θέλει το δικό του στυλίστα, θα θέλει κομωτή να του ψεκάζει το κεφάλι, δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Μου είπε, είναι φίλος μου, τον ξέρω τόσα πολλά χρόνια και σου συστήνω απλώς να πιεις καφέ μαζί του. Κανονίσαμε με το υποκείμενο αυτό να πιούμε καφέ στο λόμπι εκεί, στο καφέ της Μεγάλης Βρετανίας και όχι Βρετάνιας που τη λένε όλοι, από πού και σου πού Βρετάνια δεν το κατάλαβα ποτέ, για μισή ωρίτσα. Νομίζω ότι μείναμε κάπου 4 ώρες. Κολλήσαμε. Είπαμε ο ένας τον άλλο τα εσώψυχά μας, τα εξώψυχά μας. Φάγαμε ωραία και κολλήσαμε. Και ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι ο Θοδωρής πρέπει να είναι παρουσιαστής. Και σιγά σιγά κατάλαβα ότι κανονικά είναι παράνομο το ότι χρησιμοποιείς το ασανσέρ. Γιατί στο ασανσέρ λέει απαγορεύεται χωρίς συνοδό κάτω των 14. Και εγώ πιστεύω ότι είσαι περίπου 13. Μιλώντας για ασανσέρ ή ανελκυστήρα, αν θέλετε, όπως το λέγανε στο Βίθουλα, πρέπει να σας πω
ότι αυτός ο άνθρωπος στα γνωμικά του είναι εντάξει. Στο να εφαρμόσει τα γνωμικά του είναι σκάρτος, γιατί δεν μπαίνει σε ανελκυστήρα. Είναι κλειστοφοβικός, είναι αγοραφοβικός, είσαι? Όχι. Όχι πολύ. Όχι πολύ. Το αντέχει στο κοινό, γιατί είναι στο πολυκοσμία. Είναι αρρωστοφοβικός. Εάν κάποιος από το συνεργείο... Ο Πλάκας που νομίζω ότι ήταν καλύτερα. Όλα καλά. Ναι. Και χαίρεται. Και αν κάποιος από το συνεργείο είχε ένα πόνο στον ώμο, πονάει σε όλη τη διάρκεια της εγγραφής. Αν κάποιος του πει ότι ένας γνωστός του πέθανε από καρκίνο, πηγαίνει κατευθείαν στον γιατρό και κάνει γενικές εξετάσεις. Τέτοιο πλάσμα. Εγώ προσωπικά δεν έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Και εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα σε αυτό που μας βλέπουν. Καλημέρα, νομίζω τυπικά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μεσανυχτά μισή στο Action 24 για τελευταία, απολύτως τελευταία νύχτα αύριο, όπου θα συμπληρώσουμε και αυτό που αφήσαμε ασυμπλήρωτο σήμερα, που είναι το Top 20 του Θοδωρή Αθερίδη και του Νίκου Μαστοράκη. Καλή σας νύχτα.